και φίλε του Τύρο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην κοπή της Πίτας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως τον δήμαρχό μας, τον Γιώργο Τογιώνη, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νικολάου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πέτρου, από το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Ποζίκη, την πρόεδρο από την κομμή στην Άρη, την κυρία Θεόν Μαυροματίδου και την παρουσία και τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού μας Συλλόγου, τον κύριο Θωμά Σότο. Το Δέλτα Σίγμα του Τύρωνα θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερως για την παρουσία τους τους αξιολογημένους διαιτητές, την κυρία Τρίγκα, τον κύριο Πετσοδίου και τον κύριο Πετρόπουλο. Ο Τύρωνας αυτή τη στιγμή έχει 70 παιδιά. Το παιδικό τμήμα έχει κάνει ήδη 18 αγωνιστικές. Το μίνι τμήμα έχει μπροστά του ακόμα 10 αγωνιστικές. Και το αντρικό αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση. Χειροκρότημα! Έχει πολλές νίκες το αντρικό και όσες δεν κατάφερε να κάνει νίκες, έχει γυρίσει το αποτέλεσμα και έχει λήξει ο ομάδας με πολύ μικρή διαφορά. Λοιπόν, θα καλέσω τώρα τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο να σας ευχαριστήσει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θα συνεχίσουμε να δώσουμε την πίτα μας. Θα ευχαριστήσει... Να ευχαριστήσουμε αρχικά τον Δήμο του Μητρακίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρου. Ιδιαίτερα θα ευχαριστήσουμε το χορηγό, το Art Cafe. Θα πω τους χορηγούς τώρα. Λοιπόν, Δημητριάδης, η Διγινή. Επίδυση Α. Φροντιστήρι Α. Το χαροπλαστείο Δίνο. Το γερμανό. Το μεταϊκά Ριωσίας. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ευσταθίου Ευγένιο. Νόκας Βασίλειος. Νάνος Γιώργος, το γυμναστήριο Στάμου Γιώργο, το Πιπέρι, τα Κοκοβάκια, το Σπεσιάλιτι, αδερφή Ράτη, ο Μυθός, Κάβα Νέο, το Μπρίκι, το κύριο Μανολιτσάκη Νίκο Φυσιοθεραπευτή και ιδιαίτερα το χειρούργο οθοπαιδικό κύριο Κωνσταντάκη Κώστα για την παρουσία του στο γήπεδο σε όλους τους αγώνες. Θα καλέσω τον δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ. Εγώ καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στη διοίκηση της ομάδας για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, ειδικά στα μικρά τα παιδιά που έχει ανάγκη ο τόπος για αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και καλή χρονιά και καλή Σαρακοστή. Να είστε όλοι καλά και συγχαρητήρια στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Γιατί αθλητισμό σημαίνει υγεία, σημαίνει δύναμη, σημαίνει προοπτική για τη ζωή. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά μου, για να κόψουμε την πίτα, θα ήθελα να καλέσω τους δύο αρχηγούς της ομάδος, τον Κώστα τον Μαρδιώτη και τον Κώστα τον Ράπη, να έρθουν να πάρουν να κόψουμε την πίτα. Я не знаю, как это делать.
Όχι, θα πάρετε από εκεί κομμάτι. Ο αρχηγός. Θα πει δυο λόγια ο φίλος του Σλάμου, πες το. Για ενίσχυση του συλλόγου έχουμε βγάλει μια λαχιοφόρο, ένα πρόλαγνο, δύο τάμπλετ και ένα σετ πάνω από τον Δημητριάδη. Σιγά σιγά έχουν εκεί κάποιες πίσες απ' έξω, σιγά σιγά να παίρνουν τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλέσω λίγο σημεία μάνα. Ο Άλμα Σημαντίου, με την ευκαιρία τέτοια δικαιλώσεων, τιμάει κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην ομάδα. Φέτος, θα τιμήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην αρχή, από την αρχή της ίδιας της ομάδας, μαζί με τον Αίμιστο Γιώργο Μαναβελάκη. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ξεκινήσαν δηλαδή τον Τύρονα, για να μαθαίνουμε την ιστορία, στο ανοιχτό γήπεδο του Μοντορόι. Θα παρακαλέσω πολύ να έρθει κοντά μας ο κύριος Δημήτριος Δέδας. Και παρακαλώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο να έρθει να απομένει το γραφείο. Κύριε Δέδε, εμείς σαν ΑΠΑ Σημαντήρων είχαμε κάνει ένα χαρτί στην προηγούμενη δημοτική αρχή με παράκληση να ονομαστεί το γήπεδο το Χριστό Γυμναστήριο δηλαδή Γιώργος Μαναβελάκης. Όμως δεν έγινε αποδεκτό γιατί ως εκείνο στην Ελλάδα το όνομα Οδόνη Γυμναστήριο δίνεται σε αυτούς που έχουν προσφέρει το οικόπεδο. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν να έρθει με την βοήθειά σας ώστε ο κύριος Δήμαρχος εδώ να επαναεξετάσει το ζήτημα και να γίνει η ονομασία Γιώργος Μαναβελάκης. Ευχαριστώ πολύ. Πιο κοντά, πιο κοντά. Δεν είναι προσωπική. Ανήκει δικαιωματικά στον αρχιτέκτονα, στον δημιουργό της ομάδας, τον αείμνηστο Γιώργο Μαναβελάκη, τον οποία δικαιωματικά του ανήκει. Όσον αφορά για την ονομασία του σταδίου, ονόματα δεν παίρνουν αυτοί που προσφέρουν χωράφια, οι χορηγοί. Προσφέρονται και ονομάζονται τα στάδια στους αρχιτέκτονες, στους δημιουργούς των ομάδων. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Γιώργος ο Μαναβελάκης, ομάδα δεν θα υπήρχε σήμερα. Γι' αυτό και του αφιερώνω αυτή την πλακέτα, η οποία του ανήκει δικαιωματικά. Θέλω να συγχαρώ την ομάδα για την ευγένη πορεία της και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου.